Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε ένα βίντεο έκπληξη σήμερα. Όσοι παρακολουθείτε το κανάλι μας από τον καιρό της τηλεοπτικής εκπομπής θα τη γνωρίζετε. Έχουμε μαζί μας τη δόκτωρα Στέλλα Καουρή, ενδοκρινολόγου. Γεια σου Στέλλα μου. Καλώς όρισες. Γεια σου, καλημέρα. Χαίρομαι που σε βρίσκω έστω και από μακριά. Ναι. Η Στέλλα είναι παιδική μου φίλη, ενδοκρινολόγος και διατροφολόγος. Ζει και εργάζεται στη Λεμεσόν. Το όνομα του γραφείου της είναι Endo Center Καουρή. Μιλούσαμε προχτές και μου έστειλε μία πρόσκληση η Στέλλα, την οποία θα σας τη βάλω να τη δείτε εδώ στην οθόνη. Μία πρόσκληση για ένα συνέδριο, Στέλλα. Είναι το... ημερίδα βασικά. Ημερίδα. Ναι, σεμινάριο. Σεμινάριο θα το χαρακτήρισα. Ναι, στο οποίο θα συμμετέχουμε τρεις γιατροί ως ομιλητές. Λοιπόν, βλέπω ότι η πρόσκληση είναι στα αγγλικά. Ναι. Θα είναι στα αγγλικά που θα γίνει η μερίδα ή στα ελληνικά? Νομίζω δεν μου έχουν θέσει περιορισμό για την ομιλία. Στα ελληνικά θα μιλήσω, γιατί δεν ξέρω θα έχει κάποια μετάφραση να σου πω. Αυτή τη στιγμή δεν το γνωρίζω, αλλά εγώ έχω ενημέρωση ότι η ομιλία μου θα είναι στα ελληνικά. Okay. Η πρόσκληση παρόλα αυτά είναι στα αγγλικά. Ο τίτλος της ημερίδας είναι «Εμμηνόπαυση στην εργασία». Menopause at work. Ναι, στη δουλειά, ναι. Στην εργασία. Ναι. Είναι, η ημερίδα θα είναι την Κυριακή 12 Μαρτίου 2023 στο ξενοδοχείο Columbia Plaza στη Λεμεσό και θα διαρκέσει από τις 3 το απόγευμα μέχρι τις 7. Είναι δωρεάν η είσοδος, αλλά όπως θα δείτε, θα σας το βάλω και στην περιγραφή του βίντεο, πρέπει κάποιος να στείλει email που να δηλώσει ότι θα παραστεί μέχρι τις 10 Μαρτίου στο email events@onecare.solutions. Στέλλα μου, να μιλήσουμε έτσι λίγο για τα... Πες μου. Είναι η εταιρεία αυτή που το διοργανώνει και επίσης, αν δείτε, πέραν από τις τρεις ομικλές, από τις τρεις... γιατρού σου, η οποία είναι γυναικολόγος ή μία ψυχίατρος ή άλλη. Η γυναικολόγος θα μιλήσει για γενικά προβλήματα της εμμηνόπαυσης. Εγώ θα μιλήσω για την οστεοπόρωση στην εμμηνόπαυση ως ενδοκρινολόγος και η Κατερίνα η Μαυρομάτη είναι ψυχίατρος και θα μιλήσει για τη σεξουαλική δυσλειτουργία στην εμμηνόπαυση, που επίσης απασχολεί. Δεν τολμάνε καν να το παραδεχτούν. Αλλά παράλληλα με αυτό, στο τέλος κάθε ομιλίας, θα δείτε ότι υπάρχουν workshops, δηλαδή εργαστήρια, ναι, τα οποία είναι με ένα ορισμένο αριθμό άτομο, γι' αυτό εκεί χρειάζεται προκράτηση. Για τις ομιλίες, όχι, είναι ελεύθερη είσοδο και θα υπάρχει και καφές και κάποια αλμυρά, έτσι, για κέρασμα, από ό,τι ξέρω. Αυτό το βίντεο το κάνουμε και για όσους βρίσκονται στην Κύπρο και για όσες βρίσκονται στην Κύπρο και ενδιαφέρονται για να παραστούν προσωπικά, αλλά έχουμε συμφωνήσει μαζί με τη Στέλλα να μεταδώσουμε την ημερίδα ζωντανά από το κανάλι μας στο YouTube. Θα υπάρχει live μετάδοση, θα έχεις το σύνδεσμο, Στέλλα μου, και εσύ από πριν για να το δώσεις στους φίλους από Ελλάδα, τους δικούς σου που θέλουν να το παρακολουθήσουν. Οπότε, θέλω να σε ρωτήσω, οι ομιλίες και τα εργαστήρια δεν θα επηρεάζουν το έναν το άλλο, δεν θα τρέχουν παράλληλα, θα είναι λίμνες. Ναι, θα έχει κάποιο χρόνο που θα υπάρχουν οι ερωτήσεις, γιατί υπάρχει, είναι, η κάθε ομιλία είναι 40 λεπτά και μετά υπάρχει ένας χρόνος περίπου 20 λεπτά για ερωτήσεις και για να λυθούν τυχόν απορίες που θα υπάρξουν. Και σε εκείνον το διάστημα υπάρχουν τα εργαστήρια αυτά, τα workshops, τα οποία το ένα είναι για τη διατροφή στην οστεοπόρωση, θα το κάνει μια κοπέλα, η Στέλλα Καουρή, η οποία είναι διατροφολόγος, και θα δείτε και στην πρόσκληση υπάρχουν τρία workshops τα οποία... Ναι. Λοιπόν, από η ώρα 3 ως η ώρα 4 παρά 20 θα μιλήσει η γυναικολόγος Δ. Μάρο Πέτρου για το project της εμμηνόπαυσης. Ουσιαστικά για τα συμπτώματα, για το τι αντιμετωπίζει η γυναίκα, για τις εξάψεις, για την ξερότητα που ενδέχεται να υπάρχει στον κόλπο, για την όλη την δυστυχία που μπορεί να βιώνει κάποια γυναίκα, η οποία είναι σε κάποιες πολύ επιβαρυντική για την ψυχολογία, με διαταραχές διάθεσης. Έχουν οργανικότητα, δηλαδή έχουν οργανικό υπόστρωμα. Ναι, μεν είναι κάτι που φαίνεται σαν ψυχικό. Η εμμηνόπαυση είναι μια κατάσταση
στη ζωή μας, την οποία όλες οι γυναίκες θα τη βιώσουν σε κάποια φάση. Κάποιες την πέρασαν, κάποιες θα την περάσουν σύντομα, κάποιες αργότερα. Αλλά θέλει, είναι κάποια καινούργια πράγματα που αρχίζουν να συμβαίνουν στο σώμα, που καλό είναι να τα δούμε. Ένα από αυτά για το οποίο θα μιλήσω εγώ είναι και η αλλαγή στα οστά. Ευχαριστήσουμε φυσικά και τους χορηγούς μας που ήταν λόγω αυτών που ήταν εφικτό να γίνει αυτή η μερίδα. Ναι, λέει είναι το Proven Probiotics, το BioSearch, το Medaxis, το MS Ιακωβίδης. Στέλλα, από ό,τι βλέπω εδώ, είναι τρεις οι ομιλίες. Η πρώτη είναι από τη γυναικολόγο, η οποία θα μιλήσει για το project της αμινόπαυσης. Η δεύτερη είναι από εσένα, η γυναικολόγος είναι στις τρεις. Η δεύτερη είναι από εσένα στις τέσσερις, που θα μιλήσει με την οστεοπόρωση κατά τη διάρκεια της εμμηνόπαυσης. Της εμμηνόπαυσης. Ναι, δεν θα μιλήσουμε, ας πούμε, για δευτεροπαθή οστεοπόρος ή άλλες μορφές. Εν τούτης υπάρχουν και οι λεγόμενοι τεχνητή εμμηνόπαυση που μπορεί να χρειαστεί η γυναίκα ολική στερεκτομή, αφαίρεση της οθήκης, ή φαρμακευτική τεχνητή εμμηνόπαυση που τη χρησιμοποιούμε πάρα πολύ συχνά σε γυναίκες με κακοήθεια στο μαστό, οι οποίες έχουν ορτοτεξαρτώμενες. Και η ώρα 5 θα μιλήσει η δόκτωρ Κατερίνα Μαυρομάτη, η οποία είναι ψυχίατρος, για τη ψυχική υγεία στην εμμηνόπαυση. Εδώ βλέπω όμως ότι τα workshops είναι την ίδια ώρα που είναι οι ερωτήσεις, κόρη. Δηλαδή, το Q&A sessions, δηλαδή την ώρα που είναι οι ερωτήσεις για τη γυναικολόγο, είναι το workshop με τη διαιτολόγο. Την ώρα που είναι οι ερωτήσεις για σένα που θα μιλήσει την οστεοπόρωση, είναι το workshop με την εμμηνόπαυση στην εργασία. Ναι, εμμηνόπαυση στην εργασία, και μετά την ώρα που είναι το workshop για την σεξουαλική και ψυχική υγεία, είναι που είναι η ομιλία για τις ψυχιατρού, είναι μετά εκείνη την ώρα που θα έχουν ερωτήσεις. Έχει ακόμη ένα 20 λεπτό στο τέλος, δηλαδή αν τελειώσουν τα τρία workshop, έχει ακόμη ένα έξτρα 20 λεπτό για ερωτήσεις. Που είναι 6 με 6 και 20. Όλα αυτά θα γίνονται όλα στην ίδια αίθουσα? Είναι παράλληλες αίθουσες, γιατί είναι εκεί, έχει κάπως... Οι κεντρικές ομιλίες, ναι, στην ίδια αίθουσα. Εγώ νομίζω θα είμαι στις κεντρικές ομιλίες να κάνω τη μετάδοση. Ναι. Ναι. Θα είμαι στις κεντρικές ομιλίες, γιατί στα workshops να τρέχουν παράλληλα εκείνη την ώρα. Νομίζω στην Κύπρο να τα καταφέρουμε. Ναι. Γιατί μιλούμε για 10, λέει, εσύ μιλάς 3 με 4 παρά 20 και έχεις ερωτήσεις 4 παρά 20 με 4. Ενώ το πρώτο workshop είναι 4 παρά 4 με 4. Mm-hmm. Την ώρα ουσιαστικά που είναι οι ερωτήσεις για τις ομιλίες είναι τα workshops. Ναι. Εγώ θα είμαι στις ομιλίες, δεν θα γραφτώ στα workshops, και ο κόσμος θα παρακολουθήσει τις ομιλίες. Αυτό. Και τις ερωταπαντήσεις. Ναι, τα workshops υποτίθεται σε κάποια, ας πούμε, το μήνο προστατικό και είναι πιο πολύ θύγη. Δεν ξέρω, κάπου άκουσα πρόσφατα, δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει, γιατί, όχι για την εμμηνόπαυση, για την περίοδο, ότι στην Ισπανία. Στην Ισπανία, ναι. Μέρες εργατομέρες, επίσημη άδεια πληρωμένη από το κράτος, επειδή η γυναίκα έχει περίοδο. Επιτέλους, δηλαδή, όπως εγώ από το ιατρείο, ασθενείς μου υποφέρουν, ας πούμε, Δεν ισχύει για όλες τις γυναίκες, αλλά κάποιες γυναίκες όντως έχουν πολύ επώδυνες. Όχι σε όλες. Ναι, ναι, ναι. Κάποιες γυναίκες ταλαιπωρούνται ιδιαίτερα κάτι την εμμηνόρυση. Ναι. Νομίζω έτσι με οξία, άλκος και πόνους και λοιπά είναι οι λιγότερες γυναίκες, δεν είναι οι περισσότερες. Αλλά εντάξει, γενικότερα είναι μια κατάσταση η οποία θέλει έτσι πιο... Όλες οι γυναίκες το ξέρουμε, πρέπει να πας συχνότερα στην τουαλέτα και όλα αυτά. Είναι μια δυσκολία. Είναι μια δυσκολία. Είναι μια δυσκολία την οποία περνούν ο άντρας, οι γυναίκες. Οι άντρες δεν το περνούν. Μάλιστα. Λοιπόν, Στέλλα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτές τις πληροφορίες. Θα μεταδοθεί ζωντανά την Κυριακή 12 Μαρτίου από τις 3 μέχρι τις 7 εδώ στο κανάλι μας στο YouTube η ημερίδα για την εμμηνόπαυση, η οποία θα είναι στη Λεμεσόν.
στο Columbia Plaza. 12 Μαρτίου 2023 θα διαρκέσει από τις 3 μέχρι τις 7, είναι δωρεάν η είσοδος. Την πρόσκληση θα τη βάλω και στο τέλος του βίντεο, αλλά θα τη βάλω και κατά τη διάρκεια του βίντεο να φαίνεται στην οθόνη και θα βάλω και πληροφορίες στην περιγραφή του βίντεο, ώστε όσες παρακολουθούν το βίντεο αυτό στην Κύπρο και θέλουν να έρθουν, ελάτε να γνωριστούμε κιόλας, κοπέλες, να έρθουν, να συμμετέχουμε σε αυτήν την μερίδα που μας ενδιαφέρει όλες. Ναι, νομίζω δεν υπάρχει γυναίκα που να μην την ενδιαφέρει. Εντάξει, ακόμα και σε νεαρές ηλικίες που σίγουρα τα συμπτώματα τα βιώνουν, τα έχουν δει στη γιαγιά τους. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο υπάρχει. Ναι, ναι. Και όποτε θες, όποτε βρεις χρόνο, μετά που θα τελειώσουν και τα ημερίδες, άμα θες μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση και εδώ, στο κανάλι. Όπως την έκαναμε τώρα. Είναι καινούργια από τηλεοπτική στέγη το κανάλι εδώ και 3 χρόνια. Οπότε είσαι ευπρόσδεκτη όποτε θέλει. Τέλε και είμαι σίγουρη θα στείλουν διάφορες ερωτήσεις ο κόσμος και μετά που θα παρακολουθήσουν και την ημερίδα. Να είσαι καλά. Καλή επιτυχία, αν εύχομαι. Ίσως θα κανονίσουμε έτσι. Ίσως Σαββατοκύριακο που είναι ευκολότερο. Ναι, βεβαίως. Θα είναι χαρά. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Γεια.